Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ποιο είναι το διακύβευμα των τουρκικών εκλογών. Το μέλλον Ερντογάν αν χάσει, αλλά και οι συσχετισμοί με την Δύση που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Χρύσα Τσίχλη με την ανάλυση. Και να ξεκινήσουμε, Χρύσα, από το διακύβευμα των εκλογών. Είναι πρώτη φορά που ο Ερντογάν έρχεται αντιμέτωπος με την ήττα μετά από 20 και χρόνια. Για πρώτη φορά απειλείται τόσο έντονα η θέση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τα τελευταία 20 χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία. Γι' αυτό και οι εκλογές αυτές, οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία, έχουν χαρακτηριστεί οι πιο κρίσιμες για τη χώρα. Πάμε να δούμε και τα αγκάθια αυτής της εκλογικής μάχης, αυτά τα θέματα που ζορίζουν δηλαδή τον Ερντογάν. Το πιο μεγάλο πρόβλημα για τον Ερντογάν, ίσως ο μεγαλύτερος αντίπαλός του, είναι η οικονομική κρίση. Εκατοντάδες Τούρκοι στενούνται καθημερινά σε εκπτωτικές αγορές τροφίμων. Είδαμε και στο βίντεο πως έχουν εκτιναχθεί οι τιμές των τροφίμων. Και είδαμε τον Κιλιτσάρογλου που επιμένει πολύ καθημερινά μέσα από την κουζίνα του στην ακρίβεια των τροφίμων. Γι' αυτό το τονίζει και η αντιπολίτευση. Πρέπει να σας πω ότι ο πληθωρισμός μετά από πολλές διορθώσεις έφτασε στο 44, σχεδόν 44% τον Απρίλιο, δηλαδή πάρα πολύ υψηλός. Μεγάλο πλήγμα δέχθηκε ο Τούρκος πρόεδρος και από τους φωνικούς σεισμούς στην Ανατολική Τουρκία. Εκεί παρολίγο οι πολιτικές του φιλοδοξίες να θεφτούν κάτω από τα συντρίμια, καθώς το οικοδόμημα, το φύγημά του για την ανοικοδόμηση αποκαλύφθηκε ότι είναι ψευδές και έχει στηθεί στη διαφθορά. Βέβαια, τόσοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πάμε να δούμε και τους ρυθμιστές των εκλογών. Με τελευταία καταλυτική βεβαίως και την αποχώρηση, ξαφνική αποχώρηση, ευνηδιαστική του Ιντζέ. Του Μουχαρέμ Ιντζέ, ναι. Ωστόσο, σε ρυθμιστές των εκλογών, μέχρι πρώτη τουλάχιστον, θα αναδεικνύονταν οι Κούρδοι. Το Φιλοκουρδικό Κόμμα έχει ανακοινώσει να τη στηρίζει τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Πρέπει να σας πω ότι ο ηγέτης του Φιλοκουρδικού Κόμματος βρίσκεται στη φυλακή. Και επίσης ότι ο Ερντογάν έχει εδώ και τα τελευταία χρόνια διατάξει διωγμό κατά των Κούρδων. Αλλά οι Κούρδοι θεωρείται ότι θα στηρίξουν τον Κιλιτσντάρογλου. Όπως και οι νέοι που ψηφίζουν για πρώτη φορά, 5 εκατομμύρια στον αριθμό. Και δεν έχουν γνωρίσει άλλον ηγέτη. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν τους θέλουν να επιδιώκουν την αλλαγή, την οποία αλλαγή βλέπουν στο πρόσωπο του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Και τέλος, φυσικά η Δύση παρακολουθεί πολύ στενά, μπορούμε να πούμε έχει στο μικροσκόπιο την έκβαση των τουρκικών εκλογών και στην ατζέντα φυσικά οι δημοκρατικές αξίες που αμφισβητούνται στην Τουρκία πολλές φορές. Γιατί το αποτέλεσμα των δημοκρατών εκλογών θα δείξει ουσία ποια θα είναι η μελλοντική κατεύθυνση της Τουρκίας απέναντι τόσο στις δημοκρατικές αξίες, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει μεταβληθεί σε έναν αυταρχικό ηγέτη αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ σημαντική και για τις σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε δει και ένα μεγάλο άνοιγμα του Κιλιτσντάρογλου προς τη Δύση, αλλά και τις σχέσεις της με τη Ρωσία, που αποτελεί αυτή τη στιγμή ίσως το μοναδικό σύμμαχο του Ερντογάν. Βέβαια, είδαμε και τον Κιλιτσντάρογλου να καταγγέλει παρέμβαση της Ρωσίας στις εκλογές. Ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα Τσίχλη.